για δεύτερη φορά την ερώτηση, γιατί νωρίτερα δεν τον είχαμε. Στον coach, αν γυρίζει, coach Σταυριανό, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όλα γυρίζουν στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο άθλημα. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Βεβαίως είναι δύσκολο, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Το σκορ δεν είναι καλό. Νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό, πέρα από την τακτική, τη στρατηγική, το πλάνο που πρέπει να έχει ο Άρης, το κυρίαρχο είναι η υπομονή στο παιχνίδι του και να μην δεχτεί γκολ. Αυτά τα δύο νομίζω ότι είναι σημαντικά. Υπομονή και από την ομάδα και από τον κόσμο. Με τη λέξη υπομονή μου κάνετε μια ωραία πάστα, γιατί την έχουμε αυτή την κουβέντα γενικά αυτές τις μέρες εδώ στην Θεσσαλονίκη, για την προσέγγιση που πρέπει να έχει ο Άρης στο παιχνίδι. Αν δηλαδή θα πρέπει να πάει από νωρίς το ρίσκο, ή αν θα πρέπει να πάει σε ένα παιχνίδι υπομονής, ψάχνοντας το ένα γκολ που ακόμα και στο 60 να έρθει, αλλάζει τις ισορροπίες του παιχνιδιού. Κοιτάξτε, την επιλογή θα την κάνει ο προπονητής. Στο ποδόσφαιρο παίζουν μεγάλο ρόλο οι αναλυτές, η ανάλυση ενός παιχνιδιού. Νομίζω ότι κυρίως θα ήταν το ιδανικό Άρης να βάλει και γρήγορα γκολ και να είναι και μπροστά στο σκορ. Αλλά αυτά είναι τα ιδανικά. Έτσι. Μιλάμε πάντα για την προσέγγιση του ΜΑΣ. Νομίζω ότι πρέπει να έχει υπομονή στο παιχνίδι του, να μην δεχτεί γκολ, να δει τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου που θα τα έχει αναλύσει από το πρώτο παιχνίδι που έχουν παίξει και εκεί να χτυπήσει. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να πάει περισσότερο. Επαναλαμβάνω, το ιδανικό είναι να μπει πολύ νωρίς μπροστά στο σκορ και να έχει την ψυχολογία υπέρ του και θα ήταν το ιδανικό αυτό. Από εκεί και πέρα όμως το... Επειδή έγινε αρκετή κουβέντα για το πρώτο μάτς. Ναι. Ναι, επειδή έγινε αρκετή κουβέντα για το πρώτο παιχνίδι. Τι δεν άρεσε σε εσάς από αυτό τον Άρη και τι πρέπει να αλλάξει ο Άρης κατά τη γνώμη σας στο ενώπιον του αυριανού αγώνα? Κοιτάξτε, το ότι ο αντίπαλος έκανε τόσες πολλές ευκαιρίες και είχε τον καλύτερο του παίκτη, αν διαφεσβήτητα ήταν ο τερματοφύλακας, αυτό πρέπει να προβληματίσει. Δηλαδή, σε τέτοια παιχνίδια δεν πρέπει να δίνει στον αντίπαλο τη δυνατότητα να κάνει πολλές ευκαιρίες. Πρέπει από την αρχή του παιχνιδιού να πάρει τα ενία του ματς, να έχει την κατοχή της μπάλας, να προσέξει πάρα πολύ στις μεταβάσεις ώστε να μην βρει ο αντίπαλος πολλούς χώρους που είναι εύλογο μια ομάδα όταν επιτίθεται να υπάρχουν χώροι. Οπότε η προσέγγιση του παιχνιδιού στο τακτικό κομμάτι και στο στρατηγικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πειθαρχία των παικτών που πρέπει να έχει ώστε να μην βρει ο αντίπαλος ευκαιρίες για να πάρει την ψυχολογία με το μέρος. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικά πράγματα στο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι και στην αρχή του παιχνιδιού, σε συγκεκριμένες φάσεις του παιχνιδιού, μπορεί να κάνει ένα pressing ώστε να ο αντίπαλος να κάνει μερικά λάθη. Ξέρετε, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν για να πάρει την ψυχολογία με το μέρος. Προπονητικά είναι αποδεκτό από εσάς αυτό που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι σε κάποιες περιπτώσεις, ότι πρέπει ο Άρης ή και ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια κρίσιμη Πέμπτη αύριο για τις ομάδες στην Ευρώπη, να αγγίξουν το τέλειο παιχνίδι, να το πλησιάσουν το τέλειο παιχνίδι, ή δεν υπάρχει το τέλειο παιχνίδι? Το τέλειο παιχνίδι είναι αυτό που σου φέρνει το αποτέλεσμα και σου φέρνει τα γκολ. Μερικές φορές μπορεί να μην παίξεις και τόσο καλά και να έρθει με συγκεκριμένες φάσεις, γιατί το ποδόσφαιρο είναι και στιγμές, και να σκοράρεις και να έχεις το σκορ υπέρ σου και να ανατρέψεις την βάρος του κατάσταση. Νομίζω όμως ότι σε αυτά τα παιχνίδια παίζει σημαντικό ρόλο η συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών, το πάθος και κυρίως για μένα πάντα η στρατηγική και η τακτική που πρέπει να έχεις απέναντι στον αντίπαλο, στα αδύνατά του σημεία να το χτυπήσεις, ακόμη και αν είναι αυτές οι τακτικές, αν έχει αναλυθεί αυτό. Παίζει σημαντικό ρόλο όλα στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτά όλα έρχονται με συγκέντρωση από τους ποδοσφαιριστές και από τον προπονητή σε όλο το 90 λεπτό ή 95 λεπτά όσο διαρκέσουν. Ο κόσμος δεν παίζει μπάλα, αλλά νομίζω ότι σε ένα Βικελίδης όπως αναμένεται το αυριανό, επειδή το έχετε ζήσει κι εσείς και σε ευρωπαϊκά βράδια και σε μάση ελληνικού πρωταθλήματος, το γεμάτο Βικελίδης, τι επιρροή μπορεί να έχει και στον Άρη αλλά και στον αντίπαλο?
Κοίταξε, αυτό είπα για την υπομονή του κόσμου. Ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή και, και θα βοηθήσει σίγουρα την ομάδα, γιατί έτσι κάνει πάντα. Και να συνεχίσει να το κάνει σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών. Η Πειραιώ είχε. Αρκεί να μην. Αν δεν έρθει κάποιο γκολ πολύ νωρίς ή έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, να μην γυρίσει μπούμεραν γι' αυτό. Οπότε θα έλεγα ότι και η υπομονή του κόσμου, η θετική ενέργεια προς ποδοσφαιριστές σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού θα παίξει σημαντικό ρόλο. Είναι ωραίο να παίζει σε αυτό το γήπεδο και κυρίως όταν είναι γεμάτο. Οπότε για τους παίκτες του Άρη είναι ένα κίνητο. Δημιουργείται και μια κουβέντα γύρω από την 11άδα και γύρω από το πώς θα παραταχθεί ο Άρης. Γιατί με τον Μπούργκος πέρυσι το βλέπατε κι εσείς ότι είδαμε διάφορα συστήματα. Είδαμε μια ριζοσπαστική διαχείριση της ομάδας από τον Αργεντινό. Είδαμε ένα 4-4-2 με την Γκόμελ. Είδαμε το 4-2-3-1 με τη Μακάμπη. Υπάρχει το κατάλληλο σύστημα για αυτό το. Η διάταξη, το θέσω καλύτερα. Η κατάλληλη διάταξη για αυτό το παιχνίδι είναι σχετικό. Κοιτάξτε, ο σχηματισμός μιας ομάδας παίζει σημαντικό ρόλο, αρκετά, όμως θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή σε αυτό το παιχνίδι έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Η τοποθέτηση των παικτών στις θέσεις που θα θεωρήσεις ανάλογα τα χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα, ο αριστερός ακραίος αμυντικός του αντιπάλου δεν είναι τόσο καλός αμυντικά και τοποθετεί σε έναν παίκτη ο οποίος είναι καλός ένας εναντίον ενός ο Άρης, νομίζω εκεί είναι ένα mismatch το οποίο μπορεί να συμβεί. Λέω ένα παράδειγμα. Οπότε η επιλογή των παιχτών στις θέσεις με τα χαρακτηριστικά παίζουν σημαντικό ρόλο. Όχι ότι δεν παίζει ο σχηματισμός, έτσι. Βλέπουμε αρκετές ομάδες και αρκετοί προπονητές ανά παιχνίδι να αλλάζουν σχηματισμό. Είχε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εδώ δεν είμαι υπέρ πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, αλλά ο κάθε προπονητής επιλέγει το τι θα κάνει. Νομίζω ότι σημαντικότερο ρόλο παίζει η ανάλυση που έχει γίνει στο παιχνίδι και ποια είναι τα δύνατα σημεία του αντιπάλου και εκεί να χτυπήσει η ομάδα. Περιμένετε κι εσείς πλέον, όπως όλοι νομίζω, πέραν του Άρη, και να το πάμε έτσι λίγο σε γενικότερο πλαίσιο της αυριανής βραδιάς, είναι πολύ κρίσιμο το βράδυ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί κινδυνεύουμε να μείνουμε μόνο μία ομάδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πάλι δεν ξέρουμε αν θα φτάσει αυτή, δηλαδή ο Ολυμπιακός στους ομίλους. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό και για τον Άρη και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, μα που δεν δείχνει να πατάει καλά, να πάρουν την πρόκριση. Και όλη αυτή η κατάσταση ανοίγει μια κουβέντα και για το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου και για το πού πάμε, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι φάνηκαν οι ελληνικές ομάδες ότι δεν ήταν 100% έτοιμες για αυτά τα παιχνίδια. Έτσι τουλάχιστον φάνηκε. Δεν θέλω να συγκρίνουμε τον πρώτο αντίπαλο του Άρη, γιατί ήταν αδύναμος και πέρα το ότι έδωσε καλή ψυχολογία και το σκορ και η πρόκληση. Αλλά απέναντι σε καλούς αντιπάλους φάνηκε ότι δεν ήταν 100% έτοιμες οι ομάδες. Το ιδανικό και το εύχομαι να προκριθούν όλες οι ελληνικές ομάδες, γιατί το έχουμε ανάγκη σαν ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα όμως η κατάσταση είναι αυτή, είμαστε στα δύσκολα και πρέπει να αναλογιστεί και κάθε σύλλογο του, κάθε προπονητής, κυρίως το πώς θα ετοιμάζει πιο κατάλληλα την ομάδα του για ευρωπαϊκά μας, τα οποία φέρνουν και έσοδα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό για τους συλλόγους να προχωράνε στις διοργανώσεις και να έχουν περισσότερα έσοδα, γιατί όλες αυτές οι ομάδες έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα για ποδοσφαιριστές. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουν οι ομάδες μας. Και τέλος, να πάω πριν κλείσουμε την κουβέντα μας στο νέο επαγγελματικό σας βήμα. Διαφορετικό, γιατί εμείς σας έχουμε συνηθίσει στους πάγκους των συλλόγων, αλλά πλέον με το εθνόσημο. Ναι, είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι σε αυτή τη θέση. Νομίζω ότι για τον κάθε ένα είναι μεγάλη τιμή να φοράει το εθνόσημο στο στήθος. Είναι μια διαφορετική δουλειά που θα κάνω από ό,τι έχω συνηθίσει. Δεν σας κρύβω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Ήδη έχω αρχίσει να εργάζομαι, να βλέπω όλους τους ποδοσφαιριστές,
όσο μπορώ να τη δω μέσα από τις πλατφόρμες που υπάρχουν. Και σε συνεργασία πάντα με τον τεχνικό διευθυντή, τον Κώστα τον Κωνσταντινίδη, τον οποίο και δημόσια θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, θα προσπαθήσω να κάνουμε μια εθνική ομάδα των αντίδων, η οποία θα έχει κίνητρο. Άλλωστε, κίνητρο είναι από μόνο του να αφορά στο εθνόσημο συστήθος, για να έχει επιτυχίες η εθνική ομάδα των αντίδων και να πάμε στα προκριματικά όσο πιο έτοιμη γίνεται και όσο πιο ομάδα μπορούμε να είμαστε, για να προχωρήσουμε, να έχουμε επιτυχίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική μας ομάδα των αλπίων. Και εγώ θα πω να βάλετε και ένα λιθαράκι εσείς από την πλευρά σας για να αναδειχθούν περισσότερο οι νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές, γιατί φαντάζομαι και εσείς ως Έλληνας ποδοσφαιριστής που ήσασταν κάποτε, δεν σας αρέσει και πολύ αυτή η εικόνα, ειδικά στους μεγάλους, να ψάχνεις τον Έλληνα με το κιάλι πλέον? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ευχάριστο. Βεβαίως η δουλειά η δική μας είναι να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Η εξέλιξη αυτών των παιδιών όμως εξαρτάται από τις ίδιες ομάδες, το πόσο στηρίζουν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εμάς η δουλειά μας είναι αυτούς τους καλούς Έλληνες ηλικιακά, οι οποίοι μπορούν να παίξουν στην εθνική ομάδα των ελπίδων, να τους δώσουμε το χρόνο συμμετοχής, να παίξουμε γιατί το αξίζουν, να είμαστε δίκαιοι. Αλλά κυρίως οι ομάδες, ξέρετε, εξελίσσουν τους ποδοσφαιριστές. Και η εθνική ομάδα των Λυπίδων, να ξέρουν όλοι οι παίκτες που θα έρθουν, ότι θα είναι ένα ακόμα κίνητρο, είναι η εθνική ανδρών. Είναι ένα βήμα πριν την εθνική ανδρών. Οπότε για μένα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό όσοι αγωνίζονται να δίνουν το 100% για να έχει επιτυχίες η εθνική ομάδα των Λυπίδων. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, οι σύλλογοι πρέπει να στηρίξουν, οι σύλλογοι πρέπει να επενδύσουν στους ποδοσφαιριστές, στους Έλληνες. Και ελπίζω να το κάνουμε, γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω στο κομμάτι όσον αφορά τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και όσο υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα με τα οικονομικά και όλα αυτά, νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάει το ποδόσφαιρό μας, βεβαίως και με τους καλούς ξένους που πρέπει να έχουν. Από το στόμα σας και στον πρόεδρο, τα αυτιά θα πω εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο Λίμπερο και καλή επιτυχία με την Εθνική Ελπίδων. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά, Κούτ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.